Λοιπόν, εξακολουθείτε εδώ να στέλνετε μηνύματα. Έχετε φρικάρει με τη χθεσινή, λέει, εικόνα από την Καστοριά. Παιδιά, όταν αποτυπώνεται στο φακό είναι πιο άγριο, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως βρισκόμαστε σε ένα πνεύμα Ιωνίου εκλογών. Όλοι λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε και επισήμως το 9 Απριλίου. Θα δούμε. Είναι όμως η Ιωνίου εκλογική περίοδος. Και βεβαίως δεν ξέρω τι βάθος έχουν μια σειρά από τροποποίησεις, όπως η τροπολογία σε νομοσχέδιο, από την οποία το πιο σημαντικό σημείο, θυμίζω, αυτό που προβάλλεται, είναι ότι πλέον τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να έχουν αιτιολογημένα απορριπτική πρόταση στην περίφημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του διακανονισμού. Χθες ακούσαμε από δικηγόρο ότι ναι, αλλά είναι copy-paste 5, δεν είναι εξατομικευμένες φόρμες. Και τι πάει να πει απόρριψη αιτιολογημένη, μετά ρωτήθηκε, αναρωτήθηκε. Για να δούμε τι λέει σήμερα ο πρόεδρος της Νομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών, ο κ. Βαγγέλης Κρητικός. Πού βρισκόμαστε στην πραγματικότητα? Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Θα σας πω ως προς τη συγκεκριμένη τροπολογία. Ό,τι αλλάζει, θα πω ότι όμως είναι καλοδεχούμενο, έστω και αν είναι στο ελάχιστο. Επί της ουσίας όμως θα σας πω ότι δεν αλλάζει το τοπίο. Θα μου πείτε γιατί. Πρώτον, διότι εξακολουθεί να μην υπάρχει υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο δανειολήπτης θα μπει στην πλατφόρμα και μέσω των αλγορίθμων θα κάνει κλήση στην άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά δεν είναι υποχρεωμένη να προσέλθει. Εάν προσέλθει, θα είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την όποια απόρριψη της πρότασης ρύθμισης του δανειολήπτη. Α, δεν είναι υποχρεωμένη να προσέλθει. Δεν είναι υποχρεωμένη. Στην τροπολογία μέσα δεν αναφέρεται η υποχρεωτικότητα προσέλευσης. Αναφέρεται η υποχρεωτικότητα αιτιολόγησης απόρριψης του αιτήματος ρύθμισης. Το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο. Έχει παρατηρηθεί ότι στο 95% των περιπτώσεων, μόλις κάποιος δανειολήπτης ανέβει στην πλατφόρμα, να το πω απλά, έστω καθημολουμένη, και καλέσει την άλλη πλευρά που είναι τα funds και τα services, η πρώτη αντίδραση τους ποια είναι? Αποστέλνουν αμέσως ή διαταγές πληρωμής ή κατασχέσεις ανάλογα στο στάδιο που είναι ο καθένας ή προγράμματα πληστηριασμού. Ούτε γι' αυτό προβλέπει κάτι. Δηλαδή, θα προσφέρω εγώ στην πλατφόρμα, θα θέλω να ρυθμίσω, θα κάνω το αίτημα στην άλλη πλευρά και η άλλη πλευρά θα μου αποστείλει διαταγή πληρωμής και κατάσχεση. Τι θα διαπραγματευτώ εγώ, τι θα προλάβω να τελειώσω, τίποτε. Διαδικασίες express. Ούτε δηλαδή προβλέπει ότι με το κάποιος που κάνει το αίτημα θα πρέπει υποχρεωτικά να αναστέλλονται και να παραγγώνουν όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Με ασφαλιστικές δικλείδες βεβαίως. Για μην το εκμεταλλευτούν οι μόνιμοι καραμέλα, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ασφαλιστικές δικλείδες. Να έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα είναι υποχρεωμένος και ο δανειολήπτης στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις, δηλαδή αποδέσμευση στοιχείων, προτάσεις κλπ. Επομένως, όταν δεν έχω αυτά τα δύο προαπαιτούμενα, δηλαδή ότι με το κάποιος που κάνει το αίτημα να παγούν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμοί, και δεν θα είναι υποχρεωμένη η άλλη πλευρά να προσέλθει, αυτόματα, εάν θέλετε, αυτό το θετικό εγώ να το δεχτώ, ότι θα έχω μια αιτιολογημένη απόρριψη, έρεται. Δηλαδή δεν παράγει κάποιο θετικό άμεσο αποτέλεσμα. Άρα μια τρύπα στο νερό, αυτό μου λέτε? Αυτό σας λέω, ναι, βεβαίως. Τώρα, κύριε πρόεδρε, στην πραγματικότητα, τι είναι αυτό που θα μπορούσε να επαναφέρει, προσέξτε τη διατύπωση, τη συζήτηση επί της ουσίας? Διότι εδώ τρέχουνε, είδαμε χθες και τις εικόνες αυτές θλιβερές από την Καστοριά, όπου πολλοί αναρωτήθηκαν τι ρόλο είχε η ΟΠΚΕ εκεί να παρέμβει για λογαριασμό του Von Funds, αλλά τι πρέπει να συμβεί για να ξαναγυρίσει η συζήτηση στην ουσία? Δηλαδή, πώς μπορεί, εδώ έχει φτάσει σε ένα διέξοδο για τους 700.000 που έχετε πει, όχι για τα funds και τους servicers, οι οποίοι κρατούν το οντόνο και την πακέτα καθημερινά. Τι πρέπει να γίνει άμεσα? Πρώτον, αυτά που σας προανέφερα, δηλαδή στο μοναδικό εργαλείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού, να υπάρχει η υποχρεωτικότητα ανταπόκρισης, funds και service να είναι υποχρεωμένοι, εάν δεν ανταποκρίνονται, να έχουν βαρύτατες κυρώσεις και οικονομικές και ποινικές. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, με το
που κάποιο δανειολήπτη κάνει αίτημα μέσω του εξεδικαστικού να παγώνουν αυτόματα τα μέτρα ανακαστική εκτέλεση σε όποιο στάδιο και να βρίσκονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα οριστεί δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του εξεδικαστικού, που θα πρέπει να είναι σε ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι εσά, ένα μήνα, δύο μήνε, τρει μήνε. Τρίτον, βεβαίω, σωστό να υπάρχει η αιτιολογημένη έκθεση, και επειδή άκουσα και τον προλόγο σα που θα μα χρησιμεύσει. Η αιτιολογημένη αυτή λοιπόν απόρριψη χρησιμεύει πρώτον χρυσά συναλλακτικά ήθη. Δεύτερον, εκβίαση. Τρίτον, καταπάτηση του κώδικα τραπεζικής ιδεοντολογίας. Τέταρτον, νόμος περί προστασίας των καταναλωτών. Υπάρχει σωρία μετά άθρων κανονιστικών διατάξεων και κανονισμών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δανειολήπτης με βάση αυτή την απόρριψη, ναι, για να προσφύγει και στα αστικά αλλά και στα ποινικά δικαστήρια. Διότι εμείς πλέον την Τετάρτη. Θα μπλοκάρει όμως έτσι το ενδεχόμενο εκπληστηριασμό ή κατάσχεση. Βεβαίως και θα σας συνεχίσω. Εμείς την Τετάρτη που μας πέρασε, και αυτό αφορά συνάδελφό σας, πολύ γνωστή δημοσιογράφο, από την ΕΡΤ καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά σε όλο το ΔΣ Τράπεζας, Φαντς, δικαστικών ομιλητών και δικηγόρων, γιατί δεν φτάνει που της γυναίκας με παράνομο τρόπο της πήραν το σπίτι, αλλά αφού το πήραν και σπάσαν την πόρτα, το βανδαλίσαν, το λαιλάτισαν, και λοιπόν από μέσα πράγματα αξίας 10.000 ευρώ, και όχι μόνο αυτό, αλλά βινίλια προσωπικά, τα οποία όμως ήταν και αρχαιακό υλικό της ΕΡΤ, τα σπάσαν, τα πετάξαν κάτω. Δηλαδή μιλάμε για βανδαλισμούς πλέον, μιλάμε για λαιλασία της πυρουσίας των Ελλήνων πολιτών. Και συνεχίζω, αυτό σας έκανα μία παρένθεση για να προσθέσω σε αυτό που προείπατε για την Καστοριά, το τι συμβαίνει σε καθημερινή βάση. Τρίτον, εμείς ζητήσαμε και στις διμερείς. Μα είναι δουλειά, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, σας διακόπτω, συγγνώμη. Είναι δουλειά της αστυνομίας να παίζει αυτό το ρόλο. Εμείς έχουμε ζητήσει από πλευράς πολιτείας και από πλευράς Υπουργού Δημόσιας Τάξης η προστασία του πολίτη να απαγορευτεί στις αστυνομικές δυνάμεις και να προσέρχονται. Η αστυνομική δύναμη για ποιο πράγμα προσέρχεται? Για να παίξει, επιτρέψτε μου την έκφραση, το ρόλο του μπράβου για λογαριασμό του ΦΑΚ ή του ΣΕΡΟΥ, αυτό είναι ντροπή. Αυτές είναι διαφορές ιδιωτών. Τι δουλειά έχει η αστυνομία για να προσέρχεται? Ας πάει η αστυνομία να προστατεύσει τους πολίτες από την εγκληματικότητα που φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στους δρόμους, από τις συμμορίες που κυκλοφορούν ασίδωτες, και να αφήσει τον κόσμο και στα σπίτια του να συναλλαχθεί με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτά είναι ντροπή που γίνονται. Να εντέλονται οι αστυνομικές δυνάμεις να βοηθούν τους τοκογλύφους στις εξώσεις οικογενειών και στους βανδαλισμούς και λαιλασίες σπιτιών. Αυτό είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να είναι οι αστυνομικοί μπροστά και να σπάνε την πόρτα του σπιτιού, να εισβάλλουν μέσα και να σέρνουν τον κόσμο έξω? Ποια πρόσταση δηλαδή υπάρχει και η αστυνομία? Καλά το είπατε εσείς. Εντέλονται. Έχετε δίκιο. Δεν πάνε από μόνοι τους. Εντέλονται. Άρα ακριβώς είναι πολιτικό θέμα εδώ. Εντέλονται. Μάλιστα. Το άλλο που ζητήσαμε, ναι, είναι οποιαδήποτε από αυτές τις φάντες και σέρβισες και διημερή υποχρεωτικά να είναι γραπτή. Διότι μέχρι στιγμής όλα αυτά είναι προφορικά, για μένα υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία. Αυτό λοιπόν το γραπτό υλικό, ακόμα και στις διμερείς διαπραγματεύσεις με τον δανειολήπτη, με τον οικονομολόγο που τον εκπροσωπεί, με τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί, εφόσον δεν καταλήξουν, πάλι είναι υποχρεωμένο το ΦΑΝΤ να χωρίσει όλο αυτό το γραπτό υλικό. Το επαναλαμβάνω γιατί μέσα σε αυτό το υλικό υπάρχει σωρία ποινικών και αστικών αδικήματων, για να δείτε πώς προστατεύεται κάποιος. Τρίτον, ζητήσαμε ονομαστικοποίηση μετόχων και μετοχών ΦΑΝΣ και σέρβισες. Διότι έχουμε το φαινόμενο εταιρείες φαντάσματα ΦΑΝΣ, του ενός δολαρίου, μια στερλίνας, ενός ευρώ, να παίρνουν στους πληστηριασμούς ακίνητα δεκάδων εκατομμύριων ευρώ. Αυτό που ζητάμε λοιπόν δεν αντίκειται σε καμία διεθνή συμφωνία που έχει προσυπογράψει η Ελληνική Δημοκρατία, και αναφέρομαι στα μνημόνια, εκ του αντιθέτου συνάδει και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με την Εθνική Νομοθεσία. Ζητάμε λοιπόν τη δημιουργία εθνικού μητρώου, όπου δημόσιου, όπου θα καταγράφονται τα ονόματα των μετόχων ΦΑΝΣ και σέρβισης, δηλαδή πλήρη διαφάνεια. Δεύτερον, πώς ενέχεις των κεφαλαίων τους. Τρίτον, πιστοποιητικό καθαρότητα των κεφαλαίων τους. Μιλάμε λοιπόν με όρους νομιμότητας, δεν ζητάμε κάτι το αυθαίρετο. Τέταρτον, όσον αφορά τους πληστηριασμούς, όπως ισχύει και για εσάς και για εμένα, που καλούμε να αποδείξουμε στη φορολογική διοίκηση ή το τελευταίο ευρώ, ή αν δεν κόψω μια απόδειξη ΦΠΑ, ή αν δεν πληρώσω το τέβε μου
για κάποιους μήνες σύρμα στα δικαστήρια και κατεδικάζομαι σε 2 και 3 χρόνια φυλάκιση, λες και είμαι εγκληματίας για προσωπικές ασφαλιστικές εισφορές. Ζητάμε λοιπόν να είναι υποχρεωμένοι αυτοί που προσέρχονται στους πληστηριασμούς να προσκομίζουν υποχρεωτικά τα φορολογικά στοιχεία τους των 10 τελευταίων ετών, να προσκομίζουν πόθεν έσχες. Η τράπεζα που εκτεμιεύει τα χρήματα για να πάρουν το κίνητρο στον πληστηριασμό πιστοποιητικό καθαρότητας χρημάτων προβλέπονται από σαφείς και ρητές και αυστηρές κανονιστικές διατάξεις. Και στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, το ίδιο να ισχύει για τους μετόχους, ή αν ισχυρίζονται ότι τα χρήματα είναι από δωρεά, το ίδιο να ισχύει για αυτούς που τους δώρησαν τα χρήματα. Γιατί σας το λέω? Διότι έχουμε περιπτώσεις. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη περίπτωση 30χρονου που πήρε το σπίτι μιας τετραμελούς οικογένειας που είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή και τα δύο μέλη φύγαν στη Γερμανία με εισιτήρια που τους είναι συγγενείς από εκεί για 14.000 ευρώ. Προσέχτε, για 14.000 ευρώ. Το σπίτι όμως, για το σπίτι δώσανε 90. Για φιλί όμως ήταν 14. Τι φωνάζει? Ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Νομιμοποίηση εσόδων. Νομιμοποίηση εσόδων. Δεύτερη περίπτωση. Αθήνα. Πρώτη και κύρια κατοικία. Από οικογένεια. 100.000 ευρώ. Ισραηλινός υπήκοος, χωρίς άδεια διαμονή στη χώρα μας, χωρίς αφημί, χωρίς μόνιμη διεύθυνση, με δηλωθέν επάγγελμα TJ σε δισκοτέκ της Βηρητού. Τι φωνάζει και αυτό? Πλυντήριο μαύρου χρήματος οι πληστηριασμοί. Εμείς εξωδίκως αυτά που σας λέω στο ραδιόφωνο σας, εξωδίκως κατά δεκάδες θα στέλνουμε τις καταγγελίες του οικονομικού εισαγγελείς στις αρμόδιες αρχές. Φυσικά όπως θα στέλνουμε εκεί μένουν. Δεν κινείται τίποτα, αυτό θέλετε να πω. Στο διατάφτα, κύριε Πρόεδρε, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή? Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολη. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά ή δημοσιεύματα ή συνεντεύξεις πολιτικών προσώπων από διαφορετικούς πολιτικούς φορείς για να αντιληφθεί ο κόσμος. Η πρώτη ήταν του Στάση του Παναγούλη, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στα Νέα, στην εφημερίδα, όπου ανέφερε ότι όταν ψηφίζονταν επί ΣΥΡΙΖΑ οι διατάξεις, αυτές που εφαρμόζονται σήμερα για τους πληστηριασμούς και τα φαντ, δηλαδή να έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν, τον πήρε προσωπικά τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας και του είπε ότι πρέπει να το ψηφίσεις γιατί έχω δεσμευτεί. Και όταν του είπε ότι δεν το ψηφίζω, τότε του λέει παραιτήσω όπως κάνουν άλλοι για να το ψηφίσει άλλος. Επομένως, πρώτη είναι ενοχή αξιωματική αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερον, προημερών. Και μου κάνει και τρομερή εντύπωση. Στην περιφερειά σας, κύριε Μπακογιάννη, έδωσε μια συνέντευξη που είναι πρώτο κλασάτο τέλεχος και με ιστορική διαδρομή στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι 300.000 πληστηριασμοί και σπίτια πρέπει να χαθούν. Για να υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Εδώ τι είπε, σε εμάς το είπε. Σε εσάς το είπε. Μάλιστα. Τρίτον, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφος σας δημοσιογράφος, Άρης Πορτοσάλτ, στο Sky. Δεν είναι βουλευτής. Είναι βουλευτής. Ότι... Δεν είναι βουλευτής. Μην τον αδικούμε. Νο. Δεν είναι βουλευτής. Νομίζω ότι είναι βουλευτής. Όχι, όχι, όχι. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Είναι αρκετή στο Sky. Ελάτε. Ο Μπάμπης, εντάξει. Με συγχωρείτε. Ο δημοσιογράφος λοιπόν. Βγήκε λοιπόν και δήλωσε ότι από τη στιγμή που θα ισχύει η προστασία της πρώτης και κύριες κατοικίας, θα σταματήσω να πληρώνω το στεγαστικό μου δάνειο. Δεν διευκρίνησε όμως τι εισοδήματα έχει ο συγκεκριμένος και αν συγκρίνει τον εαυτό του με κάποιον που είναι άνεργος και έχει μηδέν εισοδήματα, αν συγκρίνει τον εαυτό του με κάποιον που ζει από το επίδομα ανεργίας με 300 ευρώ και αν συγκρίνει τον εαυτό του με μια τετραμελή ή πεντεμελή ή οικογένεια που ζει με 1.000 ευρώ. Δεν μας είπε τι συγκρίσεις αυτές. Όταν λοιπόν βλέπετε τέτοιες δηλώσεις προσώπων που έχουν λόγο, επιρροή και εξουσία, από εκεί πέρα όπως καταλαβαίνετε έχουμε όχι απλώς ένα δυσμενές περιβάλλον, έχουμε ένα το οποίο απόλυτα εξυρχώ θα έλεγα αντιδημοκρατικό, αντικοινωνικό, γιατί είναι αντικοινωνικό το τοπίο που δημιουργείται και οδηγεί σε ακραίες κοινωνικές καταστάσεις. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας πω καλή Σαρακοστή, αν και καταλαβαίνω ότι Σαρακοστή έχουμε διαρκώς, θέλω να σας ρωτήσω, έρχεται με μία ανακοίνωσή της η συνάδελφός σας με την έννοια της νομικής επιστήμης, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για λογαριασμό της πλαίσης ελευθερίας και λέει δεν τελειώσαμε, έχουμε τη δική μας προσφυγή που έχουμε καταθέσει από το 18 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου θα έχουμε στις 28 Φεβρουαρίου, τελευταία ημέρα του μήνα, την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης κατά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι σημαντικό αυτό? Βεβαίως και είναι σημαντικό και ασφαλέτα και στηρίζουμε και χαιρετίζουμε όχι μόνο τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και κίνηση, αλλά την οποιαδήποτε και από οπουδήποτε και αν προέρχεται, διότι το θέμα είναι ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό αλλά και εθνικό. Ελπίζω
οι συγκεκριμένοι δικαστές του συγκεκριμένου ανώτατου δικαστηρίου να θυμηθούν τον όρκο που πήραν, ότι θα εκτελούν συνείδητα τα καθήκοντά τους και να μην μιμηθούν τους αμίμητους δικαστές του Αρείου Πάγου που μέσα σε 6 μέρες εξέδωσαν απόφαση καταγράφοντας ρεκόρ Γκίνες παγκοσμίως υπέρ των Φάτσικες Σέρβισης. Αν υποθέσουμε ότι βγαίνει μια απόφαση του ΣΤΕ, υπόθεση δεν ξέρουμε, που δικαιώνει την προσφυγή αυτή, τι σημαίνει πρακτικά, ξαναγυρνάμε στο φυσικό δικαστή? Πρακτικά σημαίνει ότι αν ακυρωθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ναι, δηλαδή οι πληστηριασμοί express, ξαναγυρνάμε στο προηγούμενο καθεστώς, όπου ο πληστηριασμός θα πρέπει να γινόταν στην κατατόπους έδρα που εκπληστηριάζει το ακίνητο, δηλαδή το ακίνητο είναι στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πληστηριασμός θα έπρεπε να γίνεται από συμβολογράφο του Ηρακλείου Κρήτης. Θα ξανάρχισε το δικαίωμα αιτήματος αναστολής που τώρα στο έχουν στερήσει. Δεν έχει δηλαδή το δικαίωμα να κάνει αίτημα αναστολής, έχει το δικαίωμα να κάνει μόνο ανακοπή. Επανερχόμαστε στα πρώτερα άθρα του κώδικα πολιτικής δικονομίας που καταργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν, αν θέλετε, όχι ευνοϊκά θα πω, αλλά κρατούσαν μια ισορροπία ανάμεσα στον δανειζόμενο και στον δανειστή. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή. Εκπομπή σας, καλή σας, αρακοστή μια υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.